Έχουμε τον Βαλάντη κοντά μας, τον οποίο περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Θα μας απαντήσει, θα του πούμε την καλησπέρα μας. Βρίσκεται στην Ελλάδα και θα μας απαντήσει και είναι καλά. Θα μας απαντήσει για την υγεία του, για το πώς βλέπει τα πράγματα και πότε θα έρθεις, Βαλάντη, να σε δούμε. Καλώς τον. Καλημέρα σας, κυρία Μαλέσκου. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πού είσαι, Βαλάντη? Στην Πού... παρέα σας. Γεια σου, Βαλάντη. Καλώς όρισες. Βαλάντη, όλο αυτό το διάστημα συζητάμε για σένα, περιμένουμε εσένα και σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς είσαι, αν είσαι καλά, σε τι φάση πετυχαίνουμε. Δυστυχώς, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή νοσηλεύομαι. Νοσώ μάλλον, συγγνώμη, από κορονοϊό. Και γι' αυτό δεν είμαι και κοντά σας. Οπότε επιφυλάσσουμε με το που τελειώσει όλο αυτό και είμαστε πολύ καλά, να είμαι δίπλα σας, κοντά σας, για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Γεια σου, Χρήστο, από ό,τι είναι και ο Χρήστος κοντά. Γεια σου, Βαλάντη. Τι κάνεις, Χρήστο μου? Καλά είμαι, δόξα Θεώ. Τραγουδούσαμε στο Ρωμαίο με τον Χρήστο. Γνωριζόμαστε 27-28 χρόνια. Ίδια γενιά, ίδια γενιά είσαστε. Ναι, δεκαετία του 90. Ναι. Ξεκίνησατε. Λοιπόν, να πούμε περαστικά στον άνθρωπο. Περαστικά πρώτα απ' όλα, έτσι. Περαστικά, Βαλάντη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και χαιρόμαστε που σε βλέπουμε καλά. Είναι πόσες μέρες τώρα που νοσείς και το περνάς ήπια από ό,τι καταλαβαίνω, Βαλάντη, έτσι? Κοιτάξτε, έχω πέρασα, θα τα πούμε βέβαια από κοντά όλα αυτά. Γενικά έχω περάσει χαλαρά τις φορές που έχω νοσήσει. Καλό. Είναι αυτό. Η τρίτη φορά αυτή. Είναι η τρίτη φορά, Βαλάντη. Είναι η τρίτη φορά. Ναι, είναι η τρίτη φορά. Πραγματικά σιδερένιος. Σιδερένιος. Ευχαριστώ. Έχει γερό νοσοκομιακό άνθρωπος. Πάντως, πάντα ξεπερνάει ο Βαλάντης. Ίσως τώρα με έπιασε γιατί ήμουν και λίγο εξαντλημένος. Αυτή τη στιγμή έχω χάσει στα 10 κιλά. Όταν βγήκα το παιχνίδι είχα χάσει 13-14. Πω, πολλά. Και λίγο φάγαμε παραπάνω στον Άγιο Δομήνικο όταν ήμασταν έξω, δηλαδή στο ξενοδοχείο μας. Σε νιώθω απόλυτα. Οπότε πήρα τουλάχιστον τα 3-4 κιλά. Πάντως, Βαλάντη, αν μας λες για τρίτη φορά, τότε δεν πρέπει να σου λέμε σιδερένιος. Είσαι σιδερένιος. Ναι, όχι. Έχεις το περάδι σώμα. Ατσαλένιος. Iron Man, ναι, ατσαλένιος. Λες, Βαλάντη, ήταν και αυτό το διάστημα που σίγουρα πέφτει το ανοσοποιητικό, μοιραία, όταν χάνουμε κιλά και όταν έχει μπει σε αυτή τη συνθήκη ο οργανισμός και επανέρχεται. Ήταν και το κομμάτι, το συναισθηματικό, πιστεύεις, που επηρέασε? Σε είδαμε όχι, να πέφτεις, σε είδαμε τις μεταπτώσεις αυτές εννοώ. Θα έλεγα όχι. Αλλά αυτό νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε από κοντά. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή είμαι κοντά σας απλά για να σας δείξω ότι την καλή μου πρόθεση, ότι δεν συμβαίνει κάτι. Δυστυχώς νοσώ. Οπότε ανυπομονώ πραγματικά και να βρεθώ κοντά σας και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και ό,τι θέλω. Βαλάντη, να κάνω μια γρήγορη ερώτηση εγώ στα γρήγορα. Τώρα που είσαι σπίτι, ήρθαν έτσι τα πράγματα. Παρακολουθείς τώρα το Survivor από το σπίτι? Βεβαίως, το βραδάκι κάθομαι γιατί δεν κάνω και κάτι άλλο. Είναι και η συνθήκη. Οπότε δεν είναι, το παρακολουθώ. Βλέπω τι γίνεται. Βλέπω τις συνθήκες τελικά πώς είναι, δηλαδή πώς ζεις εκεί και πώς φαίνεται από την τηλεόραση εδώ. Ναι. Σημαντικό αυτό. Πραγματικά. Εδώ κάνω μια πλάκα, βέβαια. Με βλέπετε με το μάτι το πειρατή. Ναι, το είδα τώρα, το θυμήθηκα, ναι. Εδώ προσπαθώ να αρχίσω να γυμνάζομαι γιατί μπήκα αγύμναστος. Είδαμε όλες τις πτυχές. Ναι, δεν είδατε όλες τις πτυχές, όχι. Δεν τις είδαμε, πιστεύεις. Είδαμε πολλά πράγματα. Είδατε το 1/10. Το πιστεύουμε. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω. Πραγματικά από κοντά. Τώρα που βλέπεις τα επεισόδια, πόσες φορές έχεις πει «Ναι, εγώ το έλεγα!» Σε πολλά ταιριάζει. Γιατί εγώ για σένα το έχω πει πολλές φορές εκεί πέρα. Εγώ το ήξερα, θα το πείτε κάποια στιγμή, εσείς αυτό. Εγώ ήξερα για τον εαυτό μου. Εκ των υστέρων. Εσείς δεν το ξέρατε. Άρα ακόμα πιο πολύ υλικό για από κοντά. Όταν θα έρθουμε από κοντά, θα πούμε για τόσα πράγματα, τα οποία θα καταλάβετε πάρα πολλά. Με χαρά. Αυτό σας το υπόσχομαι. Χαιρόμαστε πολύ.